Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι στον τοίχο της Δεκποτά, όπως είναι γνωστός, εκεί η περιοχή που υπάρχει, που είναι προς το πάρκο των νερών της Αγίας Βαρβάρας, υπήρξαν κάποιοι βανδαλισμοί στο γκράφιτι που είχε γίνει προετών με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα, ιδιαίτερα όταν προσβάλλουν την μνήμη της πατρίδας μας και τα πρόσωπα που χάρη στην θυσία των οποίων εμείς ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό έγινε και λίγο πριν από την Εθνική Επέτειο, που ακόμα περισσότερο προσβάλλει την ιστορική μας μνήμη, αλλά και εμάς ως σύγχρονους Έλληνες και ως σύγχρονους Δραμηνούς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει την όποια άποψή του, είμαστε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, με άλλους τρόπους και όχι με τέτοιους βανδαλισμούς, τους οποίους όπως προανέφερα εμείς καταδικάζουμε και αποτρέπουμε τη νεολαία μας ειδικότερα, όταν θέλει να εκφραστεί, να χρησιμοποιεί τέτοιους τρόπους. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, είδαμε και με αυτές τις πολύ ειρηνικές συγκεντρώσεις και πορείες που συμμετείχαμε όλοι μας και τα παιδιά μας, ότι μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματά μας και στα οποία και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας συμπαραστεκόμαστε. Αυτοί οι βανδαλισμοί έχουν κάποια επανειλευσιμότητα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Θεωρείτε ότι ίσως να κρύβονται από κάτω και κάποιες ιδεολογικοπολιτικές πεπιθήσεις? Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει και αυτό. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να τα απομονώσουμε αυτά τα γεγονότα και σίγουρα δεν εκφράζουν την πλειοψηφία. Και αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατίες, πάντοτε μιλάμε με πλειοψηφίες. Θεωρώ ότι αυτή η μικρή, θλιβερή μειοψηφία δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψή της.